Γεια σας, είμαι ο Παρασκευάς Νικολάου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο όπου θα απαντάμε σε κάποιες ερωτήσεις που μου έχετε κάνει στο ίντερνετ. Μία βασική ερώτηση που δέχομαι πάρα πολύ συχνά είναι σχετικά με τα pre-workout συμπληρώματα διατροφής. Τα λεγόμενα συμπληρώματα παραγωγής νητρικού οξυδίου. Πάρα πολλά παιδιά με ρωτάνε στο ποιο νητρικό συμπλήρωμα, εντός εισαγωγικών νητρικό συμπλήρωμα, να χρησιμοποιήσουν. Χρειάζεται εδώ πέρα να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλών ειδών συμπληρώματα διατροφής παραγωγής νητρικού οξυδίου. Θα τα ξεχωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά τα οποία βασίζονται πάρα πολύ στα διαγερτικά και έχουν πολλά διαγερτικά μέσα και σε αυτά τα οποία δεν έχουν τόσα πολλά διαγερτικά. Συνήθως σε αυτά τα συμπληρώματα που τα παίρνουμε πριν την προπόνηση έχουν κάποια συστατικά τα οποία μας βοηθάνε στην δύναμη, μας βοηθάνε στην έκρηξη, στο να έχουμε αντοχή κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Τέτοιες ουσίες που βάζουν μέσα είναι η κρεατίνη, είναι η βήτα αλανίνη, είναι η μπεταίνη, η ταυρίνη. Έχουν μέσα ουσίες όπου βοηθάνε στην αιμάτωση των μυών, στην καλύτερη αιμάτωση των μυών. Τέτοιες ουσίες είναι εκχύλισμα από μπατζάρι, από μπατζάρια, καθώς επίσης και κιτρουλίνη. Επίσης έχουν μέσα ουσίες όπου βοηθάνε στην αποφυγή του μυϊκού καταβολισμού, όπως είναι διάφορα αμινοξέα και κυρίως BCA αμινοξέα έχουν μέσα. Και τέλος ουσίες διαγερτικές, με κυρίαρχη την καφεΐνη, την L-τυροσίνη. Αλλά έχουν μέσα και διάφορα άλλα βότανα και πάρα πολλές διάφορες άλλες ουσίες με πάρα πολλά διαγερτικά. Εδώ πέρα είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλά συστατικά, για παράδειγμα η κρεατίνη ή η βήτα αλανίνη, δεν δρά ως pre-workout. Δεν δηλαδή παίρνουμε κρεατίνη και βήτα αλανίνη και αμέσως μας δίνει ενέργεια και δύναμη. Χρειάζεται να γίνει μια υπερπλήρωση των μυών πρώτα σε κρεατίνη καθώς και σε βήτα αλανίνη. Να γίνει μια υπερπλήρωση των μυών έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα τόσο της κρεατίνης όσο και της βήτα αλανίνης. Άρα τόσο η χρήση της κρεατίνης ή της βήτα αλανίνης για πριν την προπόνηση, για άμεση ενέργεια, δεν στέκει. Η κιτρουλίνη αντίθετα, καθώς επίσης και το εκχύλισμα από το μπατζάρι, βοηθάνε στην αιμάτωση και είναι δύο συστατικά τα οποία αποδεδειγμένα βοηθάνε στην αιμάτωση των μυών βάσει ερευνών. Παλιότερα σε αυτές τις φόρμουλες προσθέτανε αργινίνη. Πλέον τίνει αυτή η τάση να εξαλειφθεί. Δεν βάζουν πλέον αργινίνη μέσα σε αυτές τις φόρμουλες. Όσον αφορά τα αμινοξέα τα οποία περιέχονται σε αυτές τις φόρμουλες, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά όχι για να μας δώσουν ενέργεια και όχι να μας βοηθήσουν στην αιμάτωση των μυών. Άρα βάζοντας ξεχωριστά BCA σε αυτές τις φόρμουλες μέσα, δεν έχουν τόσο άμεση σχέση με το pre-workout, το να μας δώσει ενέργεια, το νητρικό, αυτό που λέμε. Τώρα, σχετικά με τα διαγερτικά, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ προσωπικά δεν προτείνω συμπληρώματα παραγωγής νητρικού οξυδίου, pre-workout τα λεγόμενα, πριν την προπόνηση, να έχουν μέσα πάρα πολλά διαγερτικά, εκτός από καφεΐνη και L-τυροσίνη. Η L-τυροσίνη είναι απλό αμινοξύ, το οποίο μας δίνει ενέργεια, καθώς επίσης και η καφεΐνη. Φυσικά η καφεΐνη σε αρκετή μεγάλη ποσότητα για να μας δώσει ενέργεια. Καλό είναι να αποφεύγουμε φόρμουλες με πάρα πολλά διαγερτικά. Το κυριότερο είναι ότι το σώμα μας θα αρχίσει να συνηθίζει αυτές τις φόρμουλες και μετά δεν θα μπορούμε εύκολα να κάνουμε προπόνηση χωρίς αυτές. Επίσης το σώμα μας, ο οργανισμός μας θα συνηθίσει και θα θέλει όλο και μεγαλύτερη ποσότητα. Κάποια στιγμή δεν θα μας πιάνει αυτή η ποσότητα και θα νιώθουμε τόσο εξαντλημένοι όπου δεν θα μπορούμε εύκολα να κάνουμε προπόνηση. Φυσικά δεν προτείνουμε να μην χρησιμοποιούμε pre-workout φόρμουλες ποτέ. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις φόρμουλες, ιδιαίτερα αυτές με τα πολλά διαγερτικά, πριν την προπόνηση. Έξυπνα όμως. Όταν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, δεν έχουμε καθόλου ενέργεια, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια φόρμουλα πριν την προπόνησή μας για να μας δώσει ενέργεια. Από το να χάσουμε την προπόνηση ή να κάνουμε την προπόνησή μας και να μην μας βγει καλά, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο συμπλήρωμα για πριν την προπόνηση. Αλλά όχι συνέχεια. Επίσης, μια έξυπνη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε
μία φορά ή δύο φορές τη βδομάδα αυτό το συμπλήρωμα πριν από κάποια μυϊκή ομάδα όπου υστερούμε. Οπότε θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια για να προπονήσουμε ακόμα πιο σκληρά αυτή τη μυϊκή ομάδα όπου υστερούμε και θέλουμε μεγαλύτερη μυϊκή ανάπτυξη. Άρα, συμπερασματικά, χρειάζεται να κοιτάμε σε όλες αυτές τις φόρμουλες πριν την προπόνηση, τα λεγόμενα νητρικά εντός εισαγωγικών, να κοιτάμε ξεχωριστά πίσω στην ετικέτα κάθε ένα συστατικό και να αναγράφεται κάθε του δοσολογία αναλυτικά και όχι ολοκληρωμένα. Είναι πολύ της μόδας πίσω συστατικά να γράφουν ότι περιέχει 5.000 μιλιγκράμμ και από κάτω 10 συστατικά, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε κάθε ένα συστατικό σε τι ποσότητα χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, αν περιέχει μέσα BCA αμινοξέα και έχει μόνο ένα γραμμάριο, δεν έχει αποτέλεσμα. Ή το ίδιο να έχει π.χ. καρνιτίνη, να έχει 50 μιλιγκράμμ, πάλι δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε αναλυτικά κάθε ένα συστατικό πόσα μιλιγκράμμ ή γραμμάρια περιέχει από αυτό, από αυτή την ουσία. Λοιπόν, επιλέγοντας λοιπόν μία φόρμουλα παραγωγής νητρικού οξειδίου πριν από την προπόνηση, προσέχουμε πρώτον την ετικέτα, να διαβάζουμε καλά, πίσω τα συστατικά, και δεύτερον, να κοιτάξουμε γιατί πραγματικά τι θέλουμε. Οι λεγόμενες pre-workout φόρμουλες δεν είναι απαραίτητο να περιέχουν μέσα β' αλανίνη, κρεατίνη ή ξεχωριστά αμινοξέα. Αυτά μπορεί να είναι ξεχωριστά, μπορούμε να τα παίρνουμε μετά την προπόνησή μας ή κατά τη διάρκεια της προπόνησής μας. Δεν θα μας δώσουν ενέργεια αυτά, ούτε τη δύναμη την οποία χρειαζόμαστε. Μία pre-workout φόρμουλα πρέπει να κοιτάμε να περιέχει μέσα κίτρουλίνη σε μεγάλη ποσότητα, εκχύλισμα από μπατζάρι, καθώς επίσης και κάποια διαγερτικά έτσι ώστε να μας δώσει την ενέργεια. Παραγωγή νητρικού οξειδίου γίνεται με αυτές τις ουσίες. Δεν γίνεται παραγωγή νητρικού οξειδίου με την κρεατίνη ή τη β' αλανίνη ή τα BCA αμινοξέα που περιέχονται μέσα. Και χρειάζεται προσοχή στη χρήση των διαγερτικών. Όταν επιλέξουμε μία φόρμουλα με πάρα πολλά διαγερτικά, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε έξυπνα και όχι συνέχεια. Ελπίζω με αυτό το βίντεο να σας βοήθησα λίγο να κατανοήσετε τη χρήση των συμπληρωμάτων παραγωγής νητρικού οξειδίου. Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε, μπορείτε να μου τη στέλνετε μέσα από τη σελίδα μου στο bodylet.com, στο Facebook, στο Twitter ή στο email μου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.